Πικέρμη, 4 το απόγευμα. Γύρισμα στο φως της ημέρας, καλού κακού. Βρισκόμαστε μπροστά στο πολυσυζητημένο, στοιχειωμένο σπίτι του Καλέργη, έτσι το λένε. Πολύ κοντά στη λεωφόρο, λέγεται πως χτίστηκε στις αρχές του αιώνα και ο ιδιοκτήτης του αυτοκτόνησε αφού πρώτα σκότωσε τη γυναίκα του. Αργότερα στην κατοχή, λένε πάλι, χρησιμοποιήθηκε από τους Ιταλούς ως τοπικό φρουραρχείο. Στο υπόγειο βασανιζόταν κόσμος, που ακούγεται και σήμερα, διηγούνται παρέες που έχουν επισκεφθεί μεσάνυχτα το σπίτι. Μιλούν ακόμη για παράξενες οπτασίες, ουρλιαχτά, αλυσίδες που σέρνονται στο πάτωμα, για φώτα που κινούνται στο σκοτάδι. Τραβήξε. Αυτό εδώ το σημείο πολέμου ενεργοποιεί. Είναι το υπόγειο, έχει κομμάτι εδώ μπροστά πουθενά. Ένας ειδικός τώρα θα μας εξηγήσει τα ανεξήγητα αυτού του χώρου, ο κύριος Σωκράτης Εκατερινίδης. Έχει τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού στοιχειωμένου σπιτιού. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Είναι η κρότη, είναι η παρουσία φαντασμάτων και διάφοροι θόρυβοι. Γιατί στοίχιωσε αυτό το σπίτι, είναι γνωστό? Δεν είναι απολύτως γνωστό. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι επειδή την περίοδο της κατοχής είχε χρησιμοποιηθεί το υπόγειο για να γίνονται βασανιστήρια, ότι από αυτό το λόγο στοίχιωσε. Διότι η τελευταία επιστημονική άποψη που γίνεται δεκτή από πολλούς παραψυχολόγους και επιστήμονες είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που ο άνθρωπος βρίσκεται κάτω σε βιαία γεγονότα, όταν υφίσταται βασανιστήρια κυρίως, αλλάζει η βιοχημική σύνθεση του σώματος και οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις που εκπέμπει το σώμα καταγράφονται στο έδαφος. Μας είπατε νωρίτερα ότι δεν είναι τυχαία η θέση του σπιτιού, ότι δεν μπαίνουν πουλιά μέσα. Να το αναλύσετε αυτό? Ναι, βέβαια. Όπως ξέρουμε, τα πουλιά και τα ζώα διαθέτουν τη λεγόμενη έκτη αίσθηση. Δηλαδή, αν κάποιο σημείο είναι απόκοσμο, παρουσιάζει κάποιο κίνδυνο κλπ, τα πουλιά μπορούν να το αναγνωρίσουν. Και δύο φορές τουλάχιστον, όταν είχα έρθει μαζί με φίλους για να δούμε την εξέλιξη σε αυτό το σπίτι, είχαμε παρατηρήσει ότι ενώ πετούσαν πολλοί σπουργίτες πάνω από το σπίτι, επί αρκετή ώρα ούτε ένα σπουργίτη δεν μπήκε μέσα. Τον λένε τον τόπο γιατί έχει πράγμα πουλί μέσα. Έχει ένα τρομερό υπόγειο από κάτω, όλο υπόγειο είναι, και έχουν κάνει στοές μέσα, πάνε 10 μέτρα 20, ψάχνουν για να βρουν αρχεία. Το θυμάμαι εγώ που το χτίσε αυτός ο κύριος Καλλιέργης. Πότε είπαν ότι στοίχιωσε? Μετά από τότε, δεν πέρασαν λίγα χρόνια, 5-6-10 χρόνια, άρχισαν να το κάνουν στοιχειωμένο. Και εμείς φοβόμαστε να περάσουν από εκεί τη νύχτα. Αλλά και στο Μήλο περνούσε κανείς και εκεί έλεγε ότι και εκεί βγαίνουν. Τι βγαίνουν εκεί? Φαντάσματα, διάφορα τέτοια. Πώς τα περιγράφουν αυτά που βλέπανε? Ζώα με κέρατα, με διάφορα αυτά που καβαλούσαν οι διαόλοι απάνω, λέει, διαβόλους τέτοια. Το σπίτι αυτό δηλαδή ανήκει στην οικογένειά σας σήμερα? Ναι, στον αδερφό του πατέρα μου, Μπάρμπαρη. Μαζί του είχαμε αγοράσει από τους κληρονόμους του Καλέρι με τον Μπάρμπα μας, και εμείς πήραμε, ας πούμε, κάποια άλλα χτήματα και λέει να πάρω εγώ το σπίτι που έχω πολλά παιδιά. Και κάνουμε αυτό το σπίτι και που μπορούμε να πούμε ότι είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι είναι στοιχειωμένο. Είναι μία φωτογραφία που τράβηξε ο ερευνητής ο Γιώργος ο Μπαλάνος και στην οποία πράγματι εμφανίζεται μία δαιμονική φιγούρα. Αυτή είναι η φωτογραφία.
Τη φιγούρα θα δυσκολευτείτε ίσως να τη διακρίνετε, εκτός αν την απολαμβάνετε ήδη. Προσέξτε όμως τι επισημαίνει η λεζάντα στο τρίτο μάτι, το περιοδικό που δημοσιεύτηκε η φωτογραφία του Γιώργου Μπαλάνου. Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε με υπέρυθρα και δείχνει το σπίτι λουσμένο σε ακτινοβολία μη ορατή στο γυμνό μάτι. Κανονικά, το φιλμ δεν έπρεπε να δείξει τίποτε. Όμως οι τρεις δέσμες ακτινοβολίας διακρίνονται καθαρά.